Σαββατουργούν, των Αγίων και Δικαίων, Σαββατώρων, Ιωαννίου και Άνιου και Πάντρου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπερεποδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων ημίν της εναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναλύσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εγκαλάς ικαλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείες καταχυμένων, ευχόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπροσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενδάντες ευρωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε. Και οικίσας εν τιμήτρα σου, πάντας προς φωνήν διδάσκει. Χαίρε ο στήλος της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Αδελφοί μου, παίρνουμε το πρώτο τροπάριον από τους τελευταίους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Αυτό αναφέρεται εις έναν πολύ μεγάλο και ευλογημένο θέμα που ονομάζεται Παρθενία. Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Είσαι, λέγει ο ποιητής του τροπαρίου, τείχος απροσπέραστον, τείχος ισχυρών, τείχος το οποίον περιβάλλει τας Παρθένους, τείχος ή των Παρθένων. Είσαι εσύ η οποία φυλάτης αυτούς οι οποίοι φυλάτουν την Παρθενία των. Και τι θα είπε αυτό? Αυτό θα είπε, αδερφοί μου, το μεγαλύτερο από όλα τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος στον παρόντα κόσμο. Δεν επιτρέπεται εις τον άνθρωπο να σπαταλήσει την Παρθενία του εκτός του μυστηρίου του γάμου. Μόνον όταν πάρεις την ευχή από τον Πανάγαθον Θεό, όταν σου δώσει εκείνος την ευχή του και σου δώσει το στεφάνι του μυστηρίου του γάμου, τότε εισέρχεσαι σε ένα άλλο στάδιο, το οποίο ονομάζεται οικογένεια. Πρώτου μυστηρίου του γάμου δεν επιτρέπεται καμία σπατάλη της Παρθενίας. Ο άνθρωπος πρέπει να διαφυλάττει αυτά τα οποία λέγει ο ίδιος ο Θεός. Πρέπει να διαφυλάττει αυτό το οποίο το εχάρισε ο Θεός. Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των προστρεχόντων εισέ. Εκείνοι οι οποίοι έρχονται κοντά σου, εσύ είσαι ο τείχος, ο
ασάλευτος, ο οποίος φυλάτης αυτούς οι οποίοι έχουν το χάρισμα της παρθενίας. Αυτοί οι οποίοι δεν το εσπατάλησαν, δεν το διεύθεραν, δεν το έδωσαν πρώτου μυστηρίου του γάμου. Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε και πάντων των προστρεχόντων εισέ, όσοι τρέχουν κοντά σου, αυτούς διαφυλάτης, αυτούς ευλογείς, αυτούς σκέπεις. Όσοι τρέχουν εισέ, αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι σκέπονται υπό τις σκέπεις σου, Παναγία Παρθένε. Συνέβη ποτέ, αδερφοί μου, ένας κακός άνθρωπος να κατατρέχει μίαν κόρην Παρθένων, να προσπαθεί να την πλησιάσει για να της πάρει τον ατίμητον θησαυρόν. Και αυτός παραμόνευε ημέραν και νύχτα πώς να παγιδεύσει την κόρην αυτήν την Παρθένων. Δεν είναι δύνατο όμως, διότι αυτή αντελήφθη ότι υπάρχει κίνδυνος κοντά της. Μία όμως ημέρα την ευρήκε σε ένα στενό μέρος και επετέθη εναντίον της και εκείνη το έβαλε στα πόδια. Έτρεχε εκείνη, έτρεχε και αυτός και της εφώναζες, «Σε έφτασα, δεν θα μου γλιτώσεις αυτήν τη στιγμή». Και εκείνη έτρεχε όπως τρέχει ο άνεμος για να γλιτώσει την παρθενία της. Σε μια στιγμή όμως αυτός της λέγει «Σε έφτασα». Και εκείνη η κόρη μόλις άκουσε αυτήν τη λέξη άνοιξε το στόμα της και είπε τούτα τα λόγια. Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των προστρεχόντων εισέ. Και αμέσως ο του θαύματος, όπως έτρεχε αυτός ο σάτυρος εναντίον της κόρης της Παρθένου, ανυψώθηκε μπροστά του ένα τείχος. Και μόλις είδε το τείχος αυτό, επέστρεψε άπρακτος. Αδερφοί μου, τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε το τείχος της Παρθενίας, χαίρε το ύψος της σωτηρίας. Μέσα στην Αγία Γραφή, αδερφοί μου, διαβάζομαι ότι ο Πανάγαθος Θεός έδωκε μία παραβολή των 10 Παρθένων. 10 Παρθένοι, κόρες, επερίμεναν των νυφίων και κρατούσαν τότε στα χέρια τους λαμπάδες που είχαν μέσα έλαιος και έπρεπε αυτό το έλαιον να φωτίζει για να έρθει ο νυφίος και να εισέλθει στον νυφώνα. Η ώρα περνούσε, έφτασαν τα μεσάνυχτα, δεν εφάνει ο νυμφίος. Οι 5 δεν είχαν έλαιον μαζί τους και είδαν ότι έσβεσαν οι λαμπάδες και ζήτησαν από τους 5 τις φρόνιμες Παρθένες για να δώσουν λάδι στις λαμπάδες των 5 μωρών Παρθένων. Και εκείνες είπαν, «Δεν μπορούμε να σας δώσουμε, πηγαίνετε να αγοράσετε και να έρθετε».
Επήγαν να αγοράσουν έλαιον να βάλουν στις λαμπάδες και τότε λέγει ήρθεν ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθαν μετά αυτού εις τον νυμφώνα και εκλείστη η θύρα. Και έφτασαν και έμορε παρθένοι οι οποίες ευρήκαν την πόρτα κλειστή του νυμφώνος και χτυπούσαν και φώναζαν και παρακαλούσαν και οικούσθη η φωνή του νυμφίου. Ούκ είδα ημάς, δεν σας γνωρίζω ποιες είστε. Και έτσι έδωσε ο Θεός στους ακροατάς του και στον κόσμο του να είναι πάντοτε έτοιμοι δια την Βασιλεία των Ουρανών. Να μην έχουν ποτέ τας λαμπάδας χωρίς έλαιο. Τι να είναι αυτό το οποίο λέγει η Αγία Γραφή? Έλαιον, αδερφοί μου, είναι οι αρετές οι οποίες φυλάττουν μέσα στην καρδία των οι αγνές κόρες. Τι είναι αυτό το έλαιο? Είναι οι εντολές του Θεού. Τι είναι αυτό το έλαιο το οποίο δεν είχαν οι παρθένες, οι μωρές? Δεν είχαν τίποτε άλλον, βασίστησαν στην παρθενία των και δεν είχαν άλλη αρετή. Ήταν η μόνη η οποία εφύλατε αυτή τις μωρές παρθένες. Πριν όμως εδώ ο Θεός απαντά ότι δεν σε σώζει μόνο μία αρετή. Οι αρετές όλες είναι όπως η αλυσίδα η οποία κρατά ο ένας κρίκος τον άλλο. Δεν μπορείς να έχεις μία αρετή και να βασιστείς πάνω σε αυτήν. Το έλαιον το οποίο ζητεί ο Θεός από σένα είναι οι αρετές τας οποίας ο Κύριος μας έδωσε εντολή να τα στηρίσουμε. 144.000 παρθένες ακολουθούν το αρνίον το οποίο αναφέρει η Αποκάλυψη του Θεού. 144.000 λέγει παρθένοι ήτινες με τα γυναικών ου και μολύνθησαν. Εσύ γαραγνοί και άμωμοι εξαγοραστέντες από τον κόσμο αυτόν. Είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τον νυμφίον Χριστόν και φέρουσιν έντιμα λευκών και άδουσι οδύν και ανήν την οποία ουδείς έγνω ημι μόνον οι 144.000 οι οποίοι ακολουθούν το αρνίον και φέρουσιν έντιμα λευκών. Δεν φέρουν άλλο χρώμα ημι μόνον το λευκόν έντιμα. Αυτό το οποίο είχε ο άγγελος επάνω εις τον τάφον του Κυρίου μας όταν έφτασαν οι μεροφόρες γυναίκες για να έβρουν το σώμα του Κυρίου μας για να το πλύνουν με τα μοίρα της αγάπης του. Βρήκαν τον άγγελο ελευκής, λέγει, να κάθεται επάνω εις το μνημείο. Λευκοφορούντα. Αδερφοί μου, η παρθενία είναι μεγάλη αρετή. Δεν είναι από τις μικρές αρετές. Είναι εκείνη η οποία σου δίδει θέση κοντά στο Θείο. Ο Ευσέβιος ο Ολύμπου εκάλεσε στον κήπο των αρετών όλα στα αρετάς. Η αγάπη, η υπομονή, η πραότης, η ταπείνωσης, η ελεημοσύνη, η προσευχή, όλες αυτές είναι αρετές. Και μέσα σε αυτόν τον κήπο, λέγει, παρουσιάστηκε και η αρετή της παρθενίας. Εάν από τη λέξη αυτήν προσθέσουμε ένα γράμμα και αφαιρέσουμε ένα γράμμα, τότε
Η Παρθενία ονομάζεται παρά το Θείον. Κάθεται κοντά στο Θεό δηλαδή. Όλες οι αρετές είναι αρετές, πλην όμως η Παρθενία είναι κοντά στο Θεό. Παράδειγμα έχουμε και από τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου μας, ο οποίος την τελευταία στιγμή του έδωκε τη μητέρα του και της είπε «Μήτερ, ιδού ο γιος σου». Και είπε στον Ιωάννη, τον οποίον αγαπούσε ο Κύριος μας, «Ιδού η μήτερ σου». Αυτό έχει η Παρθένια, αδερφοί μου. Σήμερα όμως που εφτάσαμε στην εποχή αυτή, είναι δυσκολόβρετη η Παρθένια. Οι κόρες σήμερα των Ελλήνων δεν μας ενδιαφέρουν για τα άλλα έθνη, δεν έχουν θεόν αυτοί. Μας ενδιαφέρει για την Ελλάδα μας που έχει πίστη στον Θεό. Οι κόρες σήμερα της Ελλάδος δεν έχουν την Παρθενία. Δεν πηγαίνουν στο μυστήριο του γάμου Παρθένες. Πηγαίνουν με εκτρώσεις, πηγαίνουν με αφανισμό της Παρθενίας των. Και δι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν στους 10 γάμους οι 8 να αφανίζονται, να διαλύονται, να μην προχωρούν. Ας προσέξουν οι κόρες και ας δώσουμε εις αυτάς τα όσα ακούμε στο Θείον Κήρυγμα. Η κόρη η οποία είναι Παρθένος και πηγαίνει στο μυστήριο του γάμου έχει ευλογία ουράνιων, έχει ευλογία χαράς, έχει ευλογία δόξης, έχει ευλογία παρησίασης των Θεών και ό,τι ζητήσει θα του το δώσει ο Θεός του παιδιού αυτού. Είναι η Παρθένια, η παρουσία μας εις τον Θεόν. Έχουμε το πρόσωπο μας καθαρόν. Εάν όμως λείψει η Παρθένια, το πρόσωπο μας είναι σκυθρωπό. Δεν έχει χαρά. Και αν φορέσεις το φόρημα του μυστηρίου του γάμου και έχει το χρώμα το λευκό, δεν το αντιπροσωπεύεις. Πηγαίνουμε στον Χριστόν και νομίζουμε ότι αυτός δεν γνωρίζει τίποτε. Είναι σαν τον κλέφτη που ανοίγει την τράπεζα και πηγαίνει στο δικαστή και του λέγει «Δώσε μου και το βραβείο γιατί άνοιξα την τράπεζα». Χάνει την Παρθενία της και πηγαίνει στον Χριστόν και του λέγει «Δώσε μου την ευχή σου». Ποιαν ευχή? Της αγνότητος δεν την έχεις. Της Παρθενίας που είναι το δώρο το μεγάλο παρά το Θείο, δεν το έχεις. Και έτσι αδερφοί μου, αντί να έχουμε ευλογημένους γάμους, έχουμε δυστυχισμένους και διαλελειμμένους γάμους. Ας προσέξουμε να σώσουμε την Ελλάδα μας. Ας προσέξουμε να σώσουμε το έθνος μας. Ας προσέξουμε να δώσουμε ευλογία στην Εκκλησία του Κυρίου μας, η οποία μας περιβάλλει πάντοτε. Είναι η χαρά μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η σωτηρία μας και με αυτήν ας μας αξιώσει ο Πανάγαθος Θεός να φτάσουμε τα Άγια του Πάθη και την Αγία του Ανάσταση. Αμήν.